Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3η 3 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις καταθέσεις γιατρών του νοσοκομείου του Ρείου, που τις τελευταίες ημέρες περνούν την πόρτα της 18ης ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση της κατηγορούμενης μητέρας Λούλας Πισπυρίγκου. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν οι καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών και από τα 4 νοσοκομεία από τα οποία πέρασε το άτυχο μικρό κορίτσι. Να πούμε επίσης ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου φαίνεται πως επιμένει να ζητά και τρίτη εξέταση για την ύπαρξη ένοχου γονιδίου και στα 3 παιδιά. Ξεκίνησαν από το πρωί οι καταθέσεις 5 γιατρών και νοσηλευτών από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλευόταν για περίπου 4 μήνες η άτυχη Τζορτζίνα μετά την πρώτη ανακοπή που την άφησε τετραπληγική. Και μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι καταθέσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και από τα 4 νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε η 9χρονη σε Αθήνα και Πάτρα. Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα της ανακρίτριας για όλα όσα βίωσαν τις ημέρες νοσηλείας του μικρού κοριτσιού. Εν τω μεταξύ, μέσα στα προσεχή 24 ώρα αναμένεται να παραδοθούν στην ανακρίτρια και τα πορίσματα για τις ζωγραφιές της Τζορτζίνας και την πορεία της κεταμίνης που έχει ζητήσει η ανακρίτρια. Η Ρούλα Πισπυρίγκου πάντως, παρά το γεγονός πως δύο προηγούμενοι γονιδιακοί έλεγχοι δεν ανέδειξαν κανένα κληρονομικό ζήτημα, επιμένει και σε τρίτο έλεγχο για να μάθει αν υπάρχει ένοχο γονίδιο. Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων προειδοποιεί πως σε περίπτωση υποθάνατος των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας δασκαλάκι αποδοθεί σε εγκληματική ενέργεια, μπορεί να ακολουθήσουν νέες συλλήψεις, ενώ κάνει για αστοχίες στις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Τα ευρήματα είναι σταθερά. Ναι. Δεν αλλάζουν. Ακριβώς. Θα επανελεγχθούν. Εννοείται ότι έχουμε έμπειρους συναδέρφους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μια σύνθετη διαδικασία, αλλά τα ευρήματα είναι μπροστά τους. Δηλαδή, όσον αφορά τα μακροσκοπικά, αυτά που δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν σε δεύτερο χρόνο κατά την νεκροψία νεκροτομή για ευνόητους λόγους, δεν μπορεί να επαναληφθεί μια τέτοια διαδικασία, υπάρχουν οι φωτογραφίες. Όσον αφορά τα εσωτερικά όργανα, έχουμε τα ιστολογικά που μιλούν ξεκάθαρα και διατηρούνται αναλύωτα, και όσον αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις έχουν γίνει, αλλά αν χρειαστεί να γίνουν και περαιτέρω, υπάρχουν. Είναι σαφές ότι από τα ευρήματα αυτά που έχουμε και που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και που έχουμε, αν θέλετε, μελετήσει όλοι μας, υπάρχουν σοβαρές αστοχίες. Εν τω μεταξύ, οι διαστώσεις του ΕΚΑΒ που μετέβησαν στο σπίτι όταν κλήθηκαν για την 6 μηνών ήρυδα διαπίστωσαν πως το μωρό δεν είχε αναπνοή και έπρεπε να μεταφερθεί. Λίγα λεπτά αφότου έφτασε το παιδί στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το νοσοκομείο, δηλαδή το Καραμανδάνιο, κάλεσε την αστυνομία και αυτοκίνητο της σήμανσης πήρε φωτογραφίες και στοιχεία από το βρέφος. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί το αρμόδιο πρώτο αστυνομικό τμήμα που θέλησε να πάρει καταθέσεις. Την κατάθεση προθυμοποιήθηκε να δώσει η Δήμητρα Πισπυρίγκου, η αδερφή της Ρούλας, η οποία βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα μετά από 2 ώρες και επί 3/4 κατέθεται. Η Δήμητρα Πισπυρίγκου ανέφερε και για το πανάκι με το αίμα και έπειτα μετέβησαν με περιπολικό στο σπίτι προκειμένου να πάρουν το πανάκι από το κρεβάτι της Ήρυδας και να παραδοθεί στην ιατροδικαστή Αγγελική Τσιόλα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την πλευρά της πιτωνικοκυράς των συγγενών της γυναίκας που έφυγε από την ζωή στο σπίτι στο οποίο διέμεναν η Ρούλα Πισπυρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης, στο οποίο φαίνεται να βγαίνει προς πώληση. Να μιλήσουμε, να συνδεθούμε με τον δικηγόρο των συγγενών της πιτωνικοκυράς, τον κύριο Κωνσταντίνο Λέων. Καλησπέρα, κύριε Λέων, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πλή, καλησπέρα και καλό μήνα. Τώρα, θα μας πείτε λίγο πώς ελήφθη αυτή η απόφαση. Καταρχήν, φαίνεται ότι έχουν ξεκαθαρίσει τα κληρονομικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σε ποιον ανήκει τι από αυτό το σπίτι? Κοιτάξτε, το σπίτι ανήκει στους κληρονόμους που είναι όλοι εξαδέλφια της αείμνης της Ευγενίας Κούντρα. Είναι εξαδέλφια και από την πατρική πλευρά και από την μητρική. Εγώ, οι δικοί μου οι πελάτες είναι δύο εκ των εξαδέλφων από την πατρική πλευρά. Mm-hmm. Ωραία. Εδώ τώρα, πώς έχει ληφθεί αυτή η απόφαση για να καταλάβουμε, γιατί αυτό επιβεβαιώνεται, το επιβεβαιώνετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα, αλλά όλοι θέλαν το θέμα να ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλουν να το ακίνητο, εφόσον δεν μπορεί κάποιος να το πάρει στην ιδιοκτησία του, να πληρώσει τα μερίδια των υπολείπων, σημειωτέων ότι το ακίνητο έχει κάποια βάρη, έτσι, έχει υποθεί και σε πάνω προσημειώσεις. Πόσα βάρη έχει, κύριε Λέων? Έχει υπολογίσει γύρω σε 150.000. 150.000 στο σπίτι στην Πιζανίου που βλέπουμε, μάλιστα. Πλέον δε αυτών υπάρχουν
λογαριασμοί απλήρωτοι στη ΔΕΗ και στη ΔΕΙΑΒ. ΔΕΗ γύρω στις 15.000 ευρώ από ό,τι ενθυμούμε και στη ΔΕΙΑΒ ένα αρκετά αξιόλογο ποσό. Μισό λεπτό. 15.000 ευρώ χρωστάει προφανώς και οι τρεις όροφοι, έτσι. Οι δύο όροφοι. Ο όροφος ήταν στο όνομα των μισθωτών. Ήταν στο όνομα, ναι, της Πισπυρίγου και του Ασκαλάκη, ναι. Σωστά. Τώρα, οι δύο όροφοι που ανήκαν στη σπιτονοικοκυρά χρωστούν 15.000 ευρώ ρεύμα. Δυστυχώς, ναι. Γιατί αυτό σημαίνει, γι' αυτό συνδέεται με τη γενικότερη υπόθεση ίσως, ότι δεν πληρώθηκε ρεύμα για μήνες, για πολλούς μήνες, ενδεχομένως και για χρόνια. Μήπως αυτά τα χρήματα τα έδινε η σπιτονοικοκυρά και δεν πληρώνονταν ποτέ οι λογαριασμοί, ή δεν έχει προκύψει αυτό ακόμη? Αυτό ακριβώς δεν έχει προκύψει ακόμα, κύριε Πλή, και εκεί πέρα είναι και αυτό ερευνητέο και ελεγκτέο. Μέχρι πότε πληρώνονται λογαριασμοί, από πότε δεν άρχισαν να πληρώνονται, εάν είναι χρέη που έγιναν μετά το θάνατό της, αν είναι χρέη που έγιναν πρώτου θανάτου. Το μεγάλο ερώτημα, μια γυναίκα η οποία έχει μια ικανοποιητική, μια πολύ καλή σύνταξη, γιατί δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς, άρα τι γινόταν εκεί πέρα? Είναι ερωτήματα τα οποία γεννώνται σε κάθε λογικό άνθρωπο. Ναι, σε κάθε απλό άνθρωπο που το ακούει. 15.000 ευρώ, μια γυναίκα που μένει μόνη της, τέλος πάντων. Έτσι, πόσο ρεύμα να κάψει μια γυναίκα που μένει μόνη της? Η οποία δεν μπορούσε να κινηθεί, έτσι. Ήταν γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια είχε κινητικά προβλήματα, γι' αυτό και είχε κάνει το πυρεξί στον κύριο Δασκαλάκη για να πληρώνει τους λογαριασμούς. Για να πληρώνει τους λογαριασμούς, μάλιστα. Οι οποίοι λογαριασμοί εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν πληρώθηκαν ποτέ, έτσι. Ασφαλώς τελευταία χρόνια δεν πληρώθηκαν. Για να φτάσει τόσο μεγάλο ύψος, αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα είναι κάποια χρόνια. Τώρα, θέλω να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της πώλησης για να πάω μετά και στην εκταφή να μου πείτε τις πληροφορίες που έχετε, αν έχετε κι εσείς από την πλευρά των δικών σας πελατών, που είναι κάποιοι συγγενείς σπιτονοικοκυράς, ξαναλέω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο κομμάτι της πώλησης, οι δικοί σας πελάτες έχουν δώσει την έγκρισή τους να προχωρήσουν διαδικασίες πολιτηρίου για το σπίτι που βλέπουμε διεκδικώντας το μερίδιό τους? Αυτή τη στιγμή η εντολή που έχω είναι να περιμένω να ολοκληρωθεί η έρευνα από την αστυνομία που γίνεται. Να βγει το πόρισμα της υποκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τα αίτια για τις συνθήκες θανάτου της Έμης Ζεβινιάς Κούτρα και από εκεί πέρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σας έχουν πει όμως ότι ενδιαφέρονται, αυτό που μας είπατε προηγουμένως. Ενδιαφέρονται, δεν θέλουν να ασχοληθούν άλλο με το σπίτι αυτό, θέλουν να φύγει από πάνω τους. Θέλουν σε πρώτη φάση να γίνει ο έλεγχος και μετά θα προχωρήσουν. Βέβαια, εκ των πραγμάτων το σπίτι αυτό πρέπει να πουληθεί για να μπορέσουν κάποια στιγμή να πληρωθούν τα χρέη και να μοιραστούν το όποιο ποσό διαφοράς τους μείνει. Απίστευτο πάντως το χρέος, 150.000 ευρώ. Πολύ μεγάλο το χρέος. Δυσθεώρατο για μια γυναίκα που ήταν, από ό,τι έλεγαν όλες οι περιγραφές, συνεπέστατη στη ζωή της, στους λογαριασμούς της, είχε μια οικονομική άνεση. Σωστά. Και φτάσαμε το που φτάσαμε, έτσι. Σωστά. Βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Πλή. Ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει η Θανούσα αρκετά χρόνια πριν ήταν σε ελβετικό φράγκο. Ίσως αυτό έχει τη σημασία του, γιατί όπως ξέρετε, οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, σε μερίτρα ελβετικού φράγκου, είναι εκείνοι οι οποίοι εφήγησαν πάρα πολύ. Είναι η υπόθεση γνωστή αυτή σε τον Άριο Πάγο πάνω και δυστυχώς δεν δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες. Έτσι, ένα χρέος λοιπόν που ήταν κάποιων χιλιάδων ευρώ τελικά μπορούσε να εκτεναχθεί σε λίγα χρόνια και με την διαφορά αυτή και τους στόχους της περιμερίας να φτάσει σε ένα δυσόρυτο ύψος. Ναι, κύριε Λέων, αυτό είναι προφανές. Είναι προφανές και ξέρουμε, έχουμε ξαναπεί ότι είχε πάρει δάνειο η γυναίκα, η συγχωρεμένη. Αλλά εδώ προκύπτει ότι για μήνες ή και για χρόνια δεν εξυπηρετούνταν οφειλές της σπιτονοικοκυράς για τις οποίες αυτή φέρεται να είχε πληρώσει. Να είχε δώσει τα χρήματα στο δασκαλάκι. Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το ερευνητέο. Δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα η οποία ήταν φιλόλογος. Ήταν γυναίκα δικηγόρου. Ήξερε λοιπόν. Ήξερε πολύ καλά. Ήταν μορφωμένη γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν να τα άφηνε όλα αυτά έτσι. Δηλαδή η δικιά μου η εντύπωση είναι δεν είναι δυνατόν να άφηνε απλήρωτα τα δανειά της, τη ΔΕΗ της, το νερό της. Τώρα, μία ερώτηση που προκύπτει από αυτά που συζητάμε πριν πάμε στην εκταφή. Οι πελάτες σας, ανεξαρτήτως πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και πώς θα πουλήσουν και πόσο θα πουλήσουν το συγκεκριμένο σπίτι, σκέφτονται να στραφούν και κατά του κυρίου Δασκαλάκη που ήταν ο διαχειριστής των χρημάτων της σπιτονοικοκυράς για να διεκδικήσουν πιθανά χρήματα, γιατί όλες αυτές οι οφειλές μετακυλίονται και σε αυτούς? Εάν από την έρευνα προκύψουν ποινικές ευθύνες, οπωσδήποτε ευθύνες, σίγουρα θα στραφούν εναντίον του. Σίγουρα θα στραφούν και εναντίον του Δασκαλάκη. Μάλιστα. Ρωστά. Τώρα, με την εκταφή, κύριε Λέων, τι γίνεται? Οι δικοί σας πελάτες, εσείς τι ενημέρωση έχετε? Θα γίνει η εκταφή της σπιτονοικοκυράς για να δούμε τα ακριβή αίτια θανάτου και πότε? Η εκταφή, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και από την εισαγγελία, αλλά και από την ασφάλεια,
θα είναι το τελευταίο το οποίο θα συμβεί. Mm-hmm. Και εφόσον πάντα προκύψουν κάποια στοιχεία τα οποία συγχωρούν σε αυτό. Δηλαδή, να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν έχουμε σαφώς και τεκμηριωμένα ένα θάνατο από παθολογικά αίτια. Αν προκύψει λοιπόν κάποιες ενδείξεις, τότε ασφαλώς θα είναι το τελευταίο μέσο το οποίο θα γίνει η εκταφή για να μπορέσει να πιστοποιηθεί πλήρως ο θάνατος, τα αίτια μάλλον του θανάτου της. Έχουμε πολλά στάδια μέχρι τότε. Στην υπόθεση προτεραιότητα τώρα έχουν οι ιατροδικαστικές για την Ήρυδα και τη Μαλένα, για τα παιδιά, για τα άλλα δύο παιδιά. Άρα έχουμε καιρό μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μας λέτε λοιπόν ότι θα γίνει η εκταφή, αλλά θα γίνει στο τέλος αυτής της ιστορίας. Έτσι. Φτάζει στο τέλος και αν κριθεί αναγκαίο από τις ανακριτικές αρχές. Κύριε Λέων, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι βγάζει συμπεράσματα για ο κόσμος που μας ακούει, κυρίες και κύριοι, για όσα γίνονταν στις σχέσεις της πιτωνικοκυράς και του ζευγαριού, κυρίως και του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος είχε στα χέρια του ένα πληρεξούσιο για να διεκπεραιώνει λογαριασμούς της πιτωνικοκυράς και από ό,τι φαίνεται τους διεκπεραιώνε με τον τρόπο που καταλάβατε και καταλάβαμε όλοι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην επίσκεψη σήμερα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και Επικεφαλής Χρηματικής Αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα, στην Ηλία. Βρέθηκε στον πύργο, περιόδευσε στην περιοχή, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βυθίζει την κοινωνία στην ακρίβεια. Το νομό Ηλίας επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 11 το πρωί επισκέφθηκε την αγορά του πύργου στις 12.30 και συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύργου στο Δημαρχείο. Και στη συνέχεια, στη μία, είχε ανοιχτή συζήτηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στην πλατεία Σαβαλίων. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και για τη ΔΕΗ. Όπως είπε, τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία νοικοκυριών και επιχειρήσεων βυθίζονται από τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, ο Πρωθυπουργός συμπεριφέρεται ως ο βασιλιάς του καρτέλ της ενέργειας και προστάτης των γαλάζιων Golden Boys της ΔΕΗ. Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία νοικοκυριών και επιχειρήσεων βυθίζονται από τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ως ο βασιλιάς του καρτέλ της ενέργειας και προστάτης των γαλάζιων Golden Boys της ΔΕΗ. Του καρτέλ της ενέργειας που σε μια περίοδο κρίσης καταγράφει ουρανοκατέβατα κέρδη και υπερκέρδη κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο σε 9 τελευταίους μήνες. Και των γαλάζιων Golden Boys της ΔΕΗ που έχουν μετατρέψει την εταιρεία σε κουμπαρά ιδιωτικών συμφερόντων και σε μοχλό ιδιωτικού πλουτισμού με τα υπέρογκα μπόνους και τους παχυλούς μισθούς που έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν για τους εαυτούς τους, αλλά και με καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή η χώρα μας είναι σταθερά η ακριβότερη στην Ευρώπη στη χοντρική τιμή ενέργειας, ενώ μετακυλεί σχεδόν το 100% του υπέρογκου αυτού κόστους της χοντρικής στον καταναλωτή με την παράλογη και παράνομη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σε αυτόν τον εφιάλτη πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος. Και καλούμε όλους τους πολίτες να υψώσουν ανάστημα. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να δυναμώσουν το ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Μαΐου, οπότε θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις αλλαγές που προωθούνται στο κόμμα. Χαρακτηριστικά επεσήμανε, στις 15 του Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμώνει και ο εφιάλτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσίπρα που άσκησε τριμήτατη κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για την κατάσταση που διαμορφώνεται με αφορμή την ενεργειακή ακρίβεια στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και θα μείνουμε στο θέμα, γιατί σήμερα από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη με πρωθυπουργούς από τις χώρες των Βαλκανίων για να εγκαινιάσει μια στρατηγική ενεργειακής επάρκειας της Χερσονήσου της Βαλκανικής απέναντι στην κρίση και στη στάση της Ρωσίας. Έχουμε τον Νίκο Σουλέρη τη τηλεφωνική γραμμή που παρακολούθησε τα όσα έγιναν στην Αλεξανδρούπολη και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός εκεί. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Πράγματι, όπως είπες, σήμερα ο Πρωθυπουργός παρουσία και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και τεσσάρων Προέδρων των Βαλκανικών χωρών της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας και του Σαρλ Μισελ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκαινίασε τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία την είχε προαναγγείλει, την έχει σχεδιάσει εν ώψη του σοβαρότερου προβλήματος, Γιώργο, που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αλλά και το κράτος τα τελευταία χρόνια.
είναι μια απάντηση που βγαίνει και μετά τη σύσκεψη που είχε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την ακρίβεια στο ρεύμα και τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να πάρει για να μπορέσει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο χάος που έχει προκύψει με την ακρίβεια και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Στην Αλεξανδρούπολη ήταν το κλίμα, θα έλεγα, έως άριστο, είχε ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Οι Ευρωπαίοι στρέφουν τα βλέμματά τους στην Ελλάδα που μπορεί, γιατί είναι μια περιοχή η οποία έχει τις δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα να στηρίξει ενεργειακά και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Τουλάχιστον τη Βουλγαρία σε πρώτη φάση θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σε λίγο που το είπε πριν από λίγη ώρα σήμερα το απόγευμα, ότι η Ελλάδα, τη Βουλγαρία που έχει άμεσο πρόβλημα μετά το εμπάργκο της Ρωσίας, θα τη στηρίξει σε πρώτη φάση ήδη. Γιώργο, αυτό θα γίνει μια κατανομή από σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις χώρες μέλη και θα αποφασιστεί σε λεπτομέρειες από ό,τι μου είπαν το γραφείο του Υπουργείου Ενέργειας του κ. Σκρέκα μετά τη Σύνοδο Κορφής. Mm-hmm. Μέχρι τότε παίρνονται αποφάσεις, γίνονται κάποιες συζητήσεις όπως αυτές που έγιναν νωρίς το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Ενέργειας, που ήταν χθες στη μίνι, θα έλεγα, σύσκεψη στις Βρυξέλλες. Δεν πάρθηκαν αποφάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, από ό,τι έμαθα, να μάθει λεπτομέρειες και από τις εισηγήσεις των άλλων μελών κρατών, που οι κάθε χώρες με κάθε μία ξεχωριστά θα έχει δυνατότητα να διαχειριστεί τα του οίκου της. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε δύο φάσεις. Η μία φάση θα είναι για το μήνα Μάιο που θα γίνουν επιδοτήσεις, που έχει εξασφαλίσει 2 δις ευρώ για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και το δεύτερο πλάνο που είναι για το εξάμεινο του 2022 και μπορεί ανάλογα τις τιμές που θα υπάρχουν στο ρεύμα να πάμε και για στήριξη για το 2023. Αν χρειαστεί, αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι θα χρειαστεί. Μάλιστα, λοιπόν. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πράγματι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός και από ό,τι έμαθα το κόστος θα είναι περίπου 2,5 δις ευρώ για αυτό το εξάμεινο, μετά θα πάει στα 5 και αν θέλεις Γιώργο, από ό,τι έμαθα, για να πληρωθεί όλο το κόστος της ακρίβειας του ρεύματος, αν υπήρχε δυνατότητα, θα χρειαζόταν περίπου 12 δις ευρώ. Μάλιστα. Νίκο Σουγκλέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί έχουμε τον Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στην Αλεξανδρούπολη για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, η οποία θα ενισχύσει, όπως είπαμε, σε πρώτη φάση και τη Βουλγαρία που έχει άμεσο πρόβλημα, αλλά θα δώσει ένα σαφές μήνυμα ότι και η Ελλάδα έχει ενεργειακή επάρκεια σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση. Η Χερσόνησός μας μπορεί να έχει τη δική της θέση στη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης ολόκληρης της Ηπείρου μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένη τη συγκυρία με κοινή πορεία, χτίζοντας γόνιμες συνεργασίες μακριά από αδιέξοδους ανταγωνισμούς. Και ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης. Μία νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Αλλά και ένας φάρος ο οποίος εκπέμπει ένα διπλό σήμα. Πρώτον, ότι με το πολύ σημαντικό αυτό έργο, αλλά και με τα υπόλοιπα έργα τα οποία δρομολογούνται στη χώρα μας, θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να υποκαταστήσουμε το φυσικό αέριο από ρωσικές πηγές. Ταυτόχρονα όμως και ότι οι χώρες μας είναι έτοιμες όλες μαζί να αναλάβουμε έναν κομβικό νέο ρόλο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Πρόσφατη εκβιασμοί της Μόσχας σε σχέση με το φυσικό αέριο καθιστούν πλέον αυτή τη συνεργασία όχι απλά αναγκαία, αλλά θα έλεγα και κατεπίγουσα. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτές. Έχει ήδη φροντίσει για την δικιά της εθνική ενεργειακή επάρκεια και βέβαια είναι πρόθυμη να συνδράμει και γειτονικά κράτη όπως η Βουλγαρία. Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε
σε θέματα από την περιοχή, από την Πάτρα, και την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη μεθαύριο, θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εστίας και Αναψυχής Νομού Αχαΐας, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και στις οποίες ψήφισαν εκατοντάδες καταστηματάρχες. Φαίνεται ότι την πλειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ομάδα που είχε αποστασιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα από τις ενέργειες του Συλλόγου Εστίασης και πιθανότερος πρόεδρος φαίνεται πως είναι ο Τάσος Γιατράς. Την Πέμπτη θα συνεδριάζει για να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίας και Αναψυχής Αχαΐας μετά τις πρόσφατες εκλογές, τις οποίες κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες των μελών του Συλλόγου. Οι 7 υποψήφοι που εκλέχθηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από τα αποτελέσματα που καταμετρήθηκαν κατά σειρά σταυρών που έλαβαν και οι οποίοι θα το απαρτίζουν είναι οι εξής: Γιώργος Κολιόπουλος, Μάκης Γιατράς, Γιώργος Κούλης, Τάκης Ματθεόπουλος, Δημήτρης Φάκαλος, Κώστας Σακής και Γιάννης Ροδόπουλος. Το καταστατικό του ΣΚΙΑΝΑ προβλέπει όλη τη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Ο πρώτος ψήφους καλεί τα υπόλοιπα μέλη και στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο τίθενται οι υποψηφιότητες για θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμεία, όπως επίσης και τον Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και 100 ψηφοφορία των 7 μελών του ΔΟΣΟΥ, προκύπτει σε ποιους θα ανατεθούν οι ανάλογες θέσεις. Στη συνεδρίαση όμως δεν σημαίνει ότι θα αναδειχθεί πρόεδρος ο πρώτος εψήφους Γιώργος Κολιόπουλος, αλλά το μέλος που θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Κάτι που έχει ξανασυμβεί στο Προεδρείο του Συλλόγου όταν αποχώρησε από την Προεδρία ο Σπύρος Τεργίου. Δεν προβλέπεται από πουθενά ότι ο πρώτος εψήφους πρέπει να γίνει υποχρεωτικά πρόεδρος, όχι ότι αποκλείεται να γίνει. Από εκεί πέρα, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι ακόμη και πέρυσι, όταν ο κύριος Τεργίου αποχώρησε από το ΔΟΣΟΥ και ανάγκη θέση του Προέδρου, ο αμέσως επόμενος πρόεδρος δεν ήταν ο πρώτος σε σταυρούς, ο οποίος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τυχαίνει να είναι ο ίδιος που είναι και τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Κολιόπουλος πέρυσι, τέτοια εποχή που ο κύριος Τεργίου αποχώρησε από το ΣΚΙΑΝΑ, δεν απέτησε ως πρώτος, ούτε απαιτήθηκε από τη διαδικασία, επειδή ήταν ο πρώτος σε σταυρούς, να γίνει πρόεδρος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Πάντως, μετά τη συγκρότηση σε σώμα, όποιοι και να αναλάβουν τα ενία θα ασχοληθούν αμέσως με τα πολλαπλά προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο που βρίσκεται σε δεινή θέση μετά τις 2 πολύμηνες καραντίνες, τα μέτρα κατά της πανδημίας και την οικονομική κρίση που μαστίζει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και έχει και την αναμενόμενη επίπτωση στον τζίρο των καταστημάτων εστίασης. Πρέπει να εστιάσουμε στα προβλήματα του κλάδου, στα προβλήματα των συναδέλφων και το πώς θα βγούμε από αυτή τη στενοπό. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά πράγματα καθημερινά τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να βγούμε δυνατότεροι. Όπως βγήκαμε ήδη δυνατότεροι, αφενός με το κοινό ψηφοδέλτιο για την αποφυγή διαφορετικών παρατάξεων και αφετέρου με τεράστια συμμετοχή που είχαμε σε εκλογές. Είχαμε υπερδιπλάσια συμμετοχή από κάθε άλλη φορά. Ο ΣΚΙΑΝΑ πλέον έχει τους περισσότερους εκλέκτορες του ΕΣΕ στην Ελλάδα και έχει πλέον μια δύναμη να χτυπήσει πόρτες με 500 υπογραφές μελών οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν. Είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη. Από το Σύλλογο Εστίασης και Αναψυχής να πάμε στα θέματα της υγείας, γιατί μπορεί ακόμη τουλάχιστον στην Ελλάδα να μην έχουμε κρούσμα υπατήτιδας σε παιδιά. Ωστόσο, το θέμα προκαλεί ανησυχία και εγρήγορση και στην ιατρική κοινότητα της χώρας και στην περιοχή. Οι ειδικοί συνιστούν την άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα με τα πρώτα συμπτώματα για τα παιδιά, ειδικά τώρα που ξεκίνησαν και πάλι να λειτουργούν τα σχολεία. Αν και μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχουμε κρούσματα αυτής της υπατήτιδας που πλήττει παγκοσμίως τα παιδιά και ειδικά αυτά της νηπιακής ηλικίας, δεν υπάρχει εφησυχασμός αλλά ετοιμότητα, ενημέρωση και εγρήγορση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να πανικοβληθούν, αλλά αντίθετα να είναι προσεκτικοί κατά την εξωτερική εικόνα των παιδιών τους αλλά και την κλινική φυσικά, εφόσον διαπιστωθούν σημάδια γαστρεντερίτιδας, κόπωσης ή εξάντλησης των παιδιών τους, ώστε αμέσως να ζητήσουν τη βοήθεια παιδιάτρων που γνωρίζουν με ακρίβεια τι πρέπει να εξετάσουν για μια ακριβή ιατρική γνωμάτευση εγκαίρως. Είναι προς το παρόν ένα σπάνιο γεγονός. Εντοπίζεται κυρίως στην Αγγλία. Οι άλλες χώρες έχουν πολύ αραιά περιστατικά. Πραγματικά το Υπουργείο έχει δώσει ουσιαστικά ένα σημείωμα προς όλους τους ιατρικούς συλλόγους, το οποίο έχει διαβαστεί στους γιατρούς, να υπάρχει μια επαγρύπνηση όσον αφορά τη διάγνωση της υπατήτιδας στα παιδιά. Δεν συνδέεται με εμβόλιο, δεν συνδέεται με τουλάχιστον τα δεδομένα είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρξει σχέση με την λίμωξη με κορονοϊό. Υπάρχουν κάποιες μικρές αναφορές βιβλιογραφικές. Φαίνεται ότι αφορά έναν άλλον ιό, έναν αδενοϊό,
Και απλά ουσιαστικά τουλάχιστον η αρχική διαπίστωση είναι ότι ίσως έχει επηρεαστεί η αμυντική ικανότητα των παιδιών, επειδή ουσιαστικά βιώσαν ένα lockdown και έναν αποκλεισμό, άρα δεν ήρθαν σε επαφή με ιούς της κοινότητας για να μπορέσουν να έχουν μια αμυντική ικανότητα ο οργανισμός τους σε επαγρύπνηση. Και επομένως, γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν υπάρχει αυτή η αναγραφή των περιστατικών. Όταν μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για μια ήπια φλεγμονή στο ΙΠΑΡ και το σύνολο των παιδιών στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον για την υπατήτιδα Α και Β. Υπάρχει η ΣΕΙ, ΔΕ και η Ε. Υπάρχουν οι ΙΕ που είναι μικροβιακοί, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί και φάρμακα που μπορεί να εμφανίσουν υπατήτιδα. Μιλάμε δηλαδή για κάποιον αδιευκρίνιστο παράγοντα και δεν τίθεται θέμα μεταδοτικότητας από παιδί σε παιδί. Είναι μεμονωμένα τα κρούσματα που έχουν αυτή τη στιγμή βρει στο φως της δημοσιότητας. Δεν υπάρχει προς το παρόν αιτιολογική συσχέτιση με κάτι, αλλά εάν πραγματικά η διάγνωση τεθεί νωρίς, τότε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να αποφύγουμε τα χειρότερα που είναι η μεταμόσχευση. Σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, υπάρχουν κριτήρια σε αυτή την κατάσταση, την οποία δεν μπορούν να ονομάσουν πανδημία ή επιδημία. Μέχρι να διευκρινιστεί η αιτιολογία της, μπορούν, όπως εξηγούν, να το ονομάσουν ως συρροή περιστατικών. Άρα, για να μπει ένα περιστατικό σε αυτή τη δεξαμενή της συρροής, πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά είναι ο αυξημένος αριθμός από τρανσαμινάσεις, τιμή η οποία πρέπει να είναι πάνω από 500. Απλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου οι γονείς ότι αν δούμε ένα παιδί να αλλάζει χρώμα, να έχει ύκτερο, να έχει γαστρεντερικά ενοχλήματα, πυρετό, κακουχία και καχεξία και γενικά κούραση, θα πρέπει να απευθυνθεί στον παιδίατρο για να γίνουν οι αντίστοιχες εξετάσεις. Δεν υπάρχει φόβος ή ανησυχία αυτή τη στιγμή. Η υπατήτιδα στα παιδιά είναι η νέα απειλή που προβληματίζει τους ειδικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά τα πρώτα κρούσματα. Η απειλή που δεν έχει φύγει όμως ακόμη είναι ο κορονοϊός και θα πάμε να δούμε τον επιδημιολογικό λογαριασμό της ημέρας που ανακοίνωσε νωρίτερα ο ΕΟΔΗ και συνολικά στη χώρα και στην Δυτική Ελλάδα, όπως κάνουμε καθημερινά. Πάμε λοιπόν να δούμε. 4.176 ήταν τα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Βλέπετε ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε μία σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων. Μικρή, αλλά σημαντική, όπως λένε οι γιατροί. 39 οι νέοι θάνατοι. Πλησιάζουμε τους 30.000 θανάτους από την αρχή της πανδημίας στη χώρα, όμως. 29.249 έχουμε φτάσει. Έχουμε 240 ασθενείς διασωληνωμένους στα νοσοκομεία της χώρας και εδώ έχουμε μείωση. Τα νούμερα πριν από 15-20 μέρες ήταν μονίμως πάνω από 300. Η καλυτέρευση του καιρού, όπως λένε οι άνθρωποι του ΕΟΔΗ, ίσως μας οδηγήσει σε μια επιπεδοποίηση προς τα κάτω αυτής της εικόνας και μείνουμε εκεί και πηγαίνουμε όλο σε μικρότερους αριθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, 101 τα νέα κρούσματα, 82 στην Ανατολοκαρνανία και 59 στην Ηλία το τελευταίο 24ωρο. Αυτή είναι η εικόνα και της περιοχής που είναι πάρα πολύ καλύτερα και εδώ είμαστε πάρα πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φάση της πανδημίας. Τώρα, λέγαμε για τα σχολεία προηγουμένως και τη σύσταση των ειδικών προς τους γονείς αμέσως με οποιοδήποτε πρώτο σύμπτωμα να τρέχουν στους γιατρούς ακριβώς για τα σχολεία ξανά άνοιξαν. Θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί πώς άνοιξαν πάλι τα σχολεία, με πόσο διαφορετικό τρόπο άνοιξαν, καθώς από όλα τα πρωτόκολλα που ίσχυαν πριν από το Πάσχα έχει σχεδόν μείνει μόνο η μάσκα. Χωρίς self-test αλλά με μάσκες επέστρεψαν νωρίς σήμερα το πρωί μετά τις διακοπές του Πάσχα στα σχολεία όλων των βαθμίδων και στα πανεπιστήμια μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με νέα δεδομένα, αφού οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη βοηθητικού προσωπικού θα συνεχίσουν να είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν μόνο ένα rapid test την εβδομάδα με δικά τους έξοδα αντί δύο που είχαν καθοριστεί τους τελευταίους μήνες. Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι θα διενεργούνται από μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς μόνο σε περίπτωση επαφής με κρούσμα και εκεί είναι που δίνουν βαρύτητα οι εμπλεκόμενοι στην παιδεία. Είναι ένα βήμα, θα έλεγα, ακόμα προς την σχολική κανονικότητα, αλλά επιπλέον το δεύτερο σημαντικό είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και είναι και μια παράκληση προς τους γονείς, να δείχνουν μια αυξημένη, θα έλεγα, εγρήγορση και ετοιμότητα, έτσι ώστε να παρακολουθούν τα παιδιά τους αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, αν υπάρχει κάποιος πυρετός, κάποιος βήχας, να ενημερώνουν
τη σχολική μονάδα, γιατί πλέον εστιάζεται ο έλεγχος μόνο στους νοσούντες μαθητές. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα ενδεχόμενου ιού που θα έχουμε σε κάποια σχολική μονάδα. Το σκεπτικό του Υπουργείου και της κυβέρνησης που σταμάτησε τα self-test στους μαθητές ήταν τα χαμηλά ποσοστά σε κρούσματα που είχαν καταγραφεί πριν τις διακοπές του Πάσχα, καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τους έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα τήρησης προστασίας κατά του κορονοϊού, και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να διατηρήσουν, αν και ερωτηματικά προκαλεί σε πολλούς γονείς πώς θα ελέγχουν την υγεία των παιδιών τους, ειδικά από τη στιγμή που πολλά παιδιά είναι ασυμπτωματικά, οπότε παραμένει ο κίνδυνος να νοσήσουν, να μεταδώσουν τον ιό χωρίς τα και οι κηδεμόνες τους να το αντιληφθούν, μέχρι να προκύψει κρούσμα σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, οπότε και τότε θα υποβληθούν όλοι στην οικογένεια σε διαγνωστικά τεστ. Τα self-test πραγματικά μας βοήθησαν και νομίζω ότι βοήθησαν πολύ σημαντικά για να διαπιστώνουμε παιδιά τα οποία ήταν ασυμπτωματικά. Προφανώς για να καταργηθούν δόθηκε βάση στο γεγονός ότι έχουμε μειωμένο αριθμό κρουσμάτων. Είχαμε 1-2 εβδομάδες πριν τις πασχαλινές διακοπές τα κρούσματα και εδώ στην Αχαΐα των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών είχαν πέσει κάτω από το ίμιση του περασμένου διαστήματος. Είχαμε δηλαδή για όλο το χειμώνα περίπου στους 500 μαθητές καθημερινά που νοσούσαν και τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαμε κατέβει γύρω στους 100. Είχε μειωθεί πολύ σημαντικά και νομίζω ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος που άρθηκε, ας πούμε, και το μέτρο των self-test για τους μαθητές. Ευχή όλων πάντως είναι να ολοκληρωθεί το σχολικό έτος με την ίδια προσοχή και να μην υπάρξει εξάπλωση της νόσου στις τελευταίες ημέρες του διδακτικού έτους, ειδικά για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία που θα κλείσουν τις πόρτες για τις καλοκαιρινές διακοπές στις 15 Ιουνίου. Η εστίαση λοιπόν γίνεται από εδώ και στο εξής μόνο στους νοσούντες μαθητές. Αν και οι γονείς μας βοηθήσουν όπως μας βοήθησαν σημαντικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ελπίζουμε και ευελπιστούμε ο τελευταίος αυτός 1,5 μήνας σχολικής ζωής να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και γόνιμος για τους μαθητές μας. Θα πάμε να δούμε τώρα τι εξελίξεις έχουμε, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στο μέτωπο του πολέμου που επηρεάζει, όπως λέγαμε και προηγουμένως, σχεδόν τα πάντα, ό,τι κινείται στην παγκόσμια οικονομία, αγορά, αλλά και τις κοινωνίες και τις Δύσεις. Καλησπέριζω τη Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας πει όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δέσποινα. Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη δύο-ωρη συνομιλία που είχαν, τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μια επικοινωνία η οποία είχε η τελευταία φορά ήταν στις 29 Μαρτίου και είναι η πρώτη επίσης μετά την επανεκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν. Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στο διάλογο, παρά το γεγονός ότι το Κίεβο δεν είναι προετοιμασμένο και δείχνει ασυνέπεια για να υπάρξει κάποια σοβαρή δουλειά. Επίσης, επέριψε ευθύνες και στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι αγνοούν τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι Ουκρανικές δυνάμεις, και ότι η Δύση θα μπορούσε να συμβάλλει στον τερματισμό των εγκλημάτων πολέμου από την πλευρά της Ουκρανίας, ασκώντας πίεση στις αρχές του Κιέβου και τερματίζοντας τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία. Ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την πρόοδο της ειδικής επιχείρησης για την προστασία του Ντονμπάς και την εγκαίνωση των αμάχων που κρατούνται από τους εθνικιστές, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Πούτιν στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στην Μαριούπολη. Και ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του εξέφρασε την ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια, όπου αυτό που θέλησε να υπογραμμεί ότι πρέπει να υπάρχει διατήρηση αυτής της ασφάλειας, και η απάντηση από το πλευράς του κύριου Πούτιν ήταν ότι αυτό οφείλεται πρωτίστως στις κυρώσεις από τη Δύση. Πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της ενέργειας που εκεί γίνεται. Ενέργεια, εδώ θέλω να πάμε, γιατί λέγαμε προηγουμένως για τις κινήσεις της Ελλάδας του κυρίου Μητσοτάκη της κυβέρνησης. Λαμβάνονται και διευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η Κομισιόν ενέκρινε ένα νέο πακέτο μέτρων με εμπάργο στο πετρέλαιο, το οποίο βέβαια θα το ψηφίσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε αν όλες οι χώρες θα το κάνουν αυτό, Δέσποινα.
θέλει μέχρι το τέλος του έτους να σταματήσουν οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Αυτό βέβαια, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι που θα είναι μια ομόφωνη απόφαση. Υπάρχουν αντιδράσεις. Από την πλευρά, η Σλοβακία ζήτησε να εξαιρεθεί από αυτό, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν άλλες χώρες, η Γερμανία, που εκεί που ήταν λίγο αρνητική, τώρα έχει πει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Αυστρία εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους. Λοιπόν, οπότε θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μην ξεχνάμε στην προηγούμενη σύνοδο ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κ. Σάντσες, σηκώθηκε και έφυγε από τη σύνοδο, που μιλούσαν για τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουν, την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο μάλλον για ένα θέμα της εισαγωγής του πετρελαίου από τη Ρωσία, που είναι απαραίτητο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση... Είναι μελιώδες για τη λειτουργία των οικονομιών της Δύσης. Έτσι ακριβώς. Επίσης, η Επίτροπος Ενέργειας της Ένωσης, η κυρία Κάντρι Σίμψον, είπε ότι οποιοδήποτε κράτος μέλος θα μπορούσε να είναι το επόμενο θύμα των ενεργειακών περικοπών της Μόσχας, φέρνοντας το παράδειγμα της Πολωνίας και της Βουλγαρίας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εδώ πρέπει να δούμε και κάτι λίγο, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλες οι χώρες έχουν να αντιμετωπίσουν και το εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή, η όποια απόφαση θα επηρεάσει τις εσωτερικές, θα επηρεάσει και τις εσωτερικές εξελίξεις της κάθε χώρας. Μάλιστα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι μια καθόλου εύκολη συζήτηση για το πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, το πώς και αν και με ποιες προϋποθέσεις θα σταματήσει ο πόλεμος, καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν. Έτσι ακριβώς. Και επίσης. Και οι εσωτερικές ισορροπίες, όπως είπες. Ναι. Έτσι ακριβώς. Όπως ας πούμε η Γερμανία, ναι, έδωσε το OK και είπε ότι ναι, θα συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία των κυρώσεων. Ωστόσο, η μεγαλύτερη εταιρεία της δέχτηκε να πληρώσει σε ρούβλια. Δέχτηκε να καταθέσει τα χρήματα στην Gazprom Bank και από εκεί και πέρα να μετατραπούν σε ρούβλια. Το ίδιο έκανε να και η Αυστρία. Να παίξει με τους όρους της Ρωσίας δηλαδή. Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι διμερείς σχέσεις της κάθε χώρας καθορίζουν κατά πολύ στο ποια θα είναι η συμπεριφορά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τις πάντα έγκυρες που μας μεταφέρεις, κύριε Σεγγύρη, από το μέτωπο στο οποίο είναι στραμμένα τα μάτια όλου του κόσμου ακόμη. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το δεύτερο συνέδριο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, του CSI Institute, στο Βραχάτι της Κορινθίας, στον τόπο καταγωγής της άτυχης Γαριφαλιάς Ψαράκου, που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της το καλοκαίρι του 2021. Έγινε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο και εκεί μίλησαν ψυχολόγοι, ειδικοί επιστήμονες, αλλά και μητέρες και συγγενείς γυναικών θυμάτων της έμφυλης βίας. Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε το δεύτερο συνέδριο «Γίνε άνθρωπος» του CNSI Institute στο Βραχάτι. Η εκδήλωση που αφορούσε στις γυναικοκτονίες και την εξάλληψη κάθε μορφής βίας έγινε στον τόπο καταγωγής της Γαριφαλιάς Ψαράκου, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της το καλοκαίρι του 2021. Σκοπός του «Γίνε άνθρωπος» είναι ένας. Τέλος στη βία. Τέλος στο έγκλημα. Τέλος στις δολοφονίες, τέλος σε αυτό που λέγεται κακό. Καλή ασφάλεια στο διαδίκτυο, αλλά αυτό που δίνει δύναμη και δυναμική στη ζωή που έρχεται είναι η ανθρωπιά όλων μας για να ζήσουμε καλύτερες μέρες. Να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον Δήμο Βέλου Μπόχας, την ανέλυξη, το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια, για την σπουδαία πρωτοβουλία, για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της Γαριφαλιάς και όλων των κοριτσιών που χάθηκαν από ανθρωπόμορφα τέρατα που τους αφαίρεσαν τη ζωή τους με τρόπο βίαιο, άδικο και σκληρό. Στο πάνελ του συνεδρίου συμμετείχαν μητέρες δολοφονηθέντων γυναικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ χαιρετισμούς απίφθηναν η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρύ, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Σιρεγγέλα και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων Χρήστος Δήμας. Σήμερα στον Δήμο έγινε το πρώτο συνέδριο, το οποίο αφορούσε την έμφυλη βία και γενικά κάθε μορφή βίας. Ήταν ένα συνέδριο, μια ημερίδα θα έλεγα,
το οποίο ήταν συνδιοργάνωση του Γίνε Άνθρωπος, του CSI, του Δήμου Βολιβόχας και του νομικού προσώπου. Μίλησαν ψυχολόγοι, μίλησαν άνθρωποι που έχουν το θέμα αυτό, είναι γνώστες. Βασικό θέμα ήταν οι γυναικοκτονίες, οι οποίες έχουν συμβεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Με περιστατικό ανάλογο και στο Δήμο σας. Κοιτάξτε, πέρσι όταν συνέβη το περιστατικό αυτό με την Καρυφαλιά στο Δήμο μας, είχαμε πει σαν Δήμος ότι θα προσπαθήσουμε και θα καθιερώσουμε και θα το κάνουμε ένα συνέδριο για την έμφυλη και γενικά όμως για τη βία. Έτσι. Και θα δώσουμε το όνομα, θα την ατιμήσουμε την Καρυφαλιά από ένα κορίτσι του τόπου μας που πολύ την αγαπούσαμε. Απλά με βλέπετε λίγο και εμένα συγκινημένο, γιατί πραγματικά ήταν μια ημερίδα η οποία δεν ήξερε να γίνει κάτι ανάλογο. Ήταν μητέρες οι οποίες είχαν χάσει τα παιδιά τους, μίλησαν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι, μίλησαν ειδικοί επιστήμονες. Το Γίνε Άνθρωπος είχε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά γνώστες των δυστυχώς των προβλημάτων αυτών. Ο κ. Φαγιανάκης, ο οποίος πραγματικά, η κυρία Ιωάννου, οι οποίοι πραγματικά ήταν συγκινητικοί. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο άγγιξε καρδιές. Είναι μια βραδιά φόρτισης, μια βραδιά δύσκολη. Θα ευχηθώ, είμαστε στο Αλκιόν στην εκδήλωση «Γίνε άνθρωπος» και όχι άλλα θύματα από βία. Θα ήθελα να πω κάτι, να μην υπάρξει άλλη Καρυφαλιά, να μην υπάρξει άλλο θύμα, να κοιτάξουμε όλοι να βελτιωθούμε και πραγματικά να γίνουμε άνθρωποι. Ναι, θα ήθελα να ευχηθώ κιόλας με την ευκαιρία της Ανάστασης του ανθρώπου πριν λίγες μέρες. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Σημαντικό συνέδριο. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, να μιλήσουμε λίγο για φιλοσοφία στα επόμενα λεπτά, να μιλήσουμε λίγο για το Δάντι. Όχι μόνο για την κόλαση του Δάντι που λέμε, αλλά και για αυτήν. Να πάμε να συναντήσουμε και να συνδεθούμε μαζί του τον έναν από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους που έχουμε στα πανεπιστήμια της χώρας, τον κύριο Γεράσιμο Ζώρα, που είναι καθηγητής φιλοσοφικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και αντιπρόεδρος στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Καλησπέρα, κύριε Ζώρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Ακούγεστε μια χαρά ακούγεστε. Ωραία. Λοιπόν, η συζήτησή μας, να πω, κύριε Ζώρα, ότι γίνεται με αφορμή και το πολύ ωραίο αφιέρωμά σας στο περιοδικό Πατρινόραμα για τα 700 χρόνια από το θάνατο του Δάντι. Και έχει αξία να πούμε ότι αυτό το αφιέρωμα κλείνει ότι το έργο του Δάντι είναι ένας ουρανοξύστης στην κυριολεξία, αφού με την κορυφή του εφάπτεται στους ουρανούς. Έτσι κλείνει το αφιέρωμα το οποίο βλέπουμε εδώ, έτσι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να μιλήσω για το Δάντι. Το άρθρο μου στο Πατρινόραμα επιγράφεται «Ο Δάντης 700 χρόνια στο προσκήνιο». 700 χρόνια διότι πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1321, 56 χρονών, γυρίζοντας από τη Βενετία στη Ραβένα, όπου είχε πάει με διπλωματική αποστολή προς τον Δόγη της Βενετίας. Οφείλω να σας θυμίσω ότι ο Δάντης ήδη ήταν 20 χρόνια εξόριστος από την Φλωρεντία. Τότε συνηθιζόταν, όταν ανέβαινε το ένα κόμμα στην εξουσία, να εξορίζει τους αντιπάλους του. Και βεβαίως, 37 χρονών ο Δάντης βρέθηκε εξόριστος μέχρι και το τέλος της ζωής του. Βέβαια, ευτυχώς τον φιλοξενούσαν διάφοροι ηγεμόνες της Ιταλίας άλλων πόλεων και έτσι μπορούσε σε αυτό το διάστημα, σχεδόν όλη αυτή την 20ετία, να συνθέτει το αριστούργημά του, δηλαδή την Θεία Κωμωδία. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεία Κωμωδία αποτελείται από 100 άσματα. 100 άσματα τα οποία διαιρούνται 34 στην κόλαση, 33 στο καθαρτήριο και 33 στον Παράδεισο. 34 είναι η κόλαση, η περίφημη κόλαση, έτσι, που έχει περάσει και στη... Έχει ένα παραπάνω που λειτουργεί ως πρόλογος. Mm-hmm. Θυμίζω επίσης ότι η κόλαση, σύμφωνα με το Δάντι, αποτελείται από 9 κύκλους. Είναι σαν ένα χωνί και όσο πιο κάτω κατεβαίνει κανείς βαθιά στο χωνί, τόσο και τιμωρούνται, συναντάει αμαρτωλούς που έχουν επιτελέσει σοβαρότερα αμαρτήματα. Mm-hmm.
Στη συνέχεια, στο απέναντι ημισφαίριο, δηλαδή στο νότιο, απέναντι από την κόλαση, βρίσκεται το νησί του Καθαρτηρίου, το οποίο αποτελείται από 7 κύκλους ανοφερείς και στον ουρανό υπάρχουν, ως γνωστόν, οι 9 ουρανοί. Αυτό λοιπόν ο Καζαντζάκης, ένας από τους σημαντικότερους μεταφραστές της Θείας Κωμωδίας, το χαρακτηρίζει ένα τρύπατο οικοδόμημα, ένα αριστούργημα. Εγώ παραφράζοντας τον Καζαντζάκη λέω ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα οικοδόμημα, αλλά για ουρανοξύστη, αφού φθάνει και τον... Ένα τεράστιο, ένα μνημειώδες έργο αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Ακριβώς. Με το έργο αυτό. Και να το διαβάσει, υπάρχουν αρκετές μεταφράσεις και θα ήθελα να πω... Και είναι για το βιβλίο σας «Τα ίχνη του Δάντη», έτσι. Ναι, ακριβώς. Έχω πέρσι εξέδωσα ένα βιβλίο «Στα ίχνη του Δάντη», το οποίο, στο οποίο ακριβώς παρουσιάζω τις επιδράσεις που δέχθηκε ο Δάντης από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και αντιστρόφως και τις επιδράσεις που άσκησε ο Δάντης στους νεοέλληνες λογοτέχνες, στο Σολωμό, στον Παλαμά, στο Σεφέρι και κυρίως στον Καβάφη, ο οποίος το γνωστό του ποίημα «Ιθάκη» το έχει εμπνευστεί από το 26ο άσμα της κόλασης. Αλλά αυτό βέβαια είναι ένα θέμα... Είναι τεράστιες επιρροές που ναι. έχει επιφέρει αυτό το έργο του Δάντη και είναι χαρακτηριστικό και το λέμε και στον τίτλο ότι ο Παλαμάς είχε παραδεχθεί ότι είχε δαντολατρία, έτσι. Βέβαια, 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 βέβαια. Θα ήθελα επίσης να πω μόνο άλλο ένα θέμα ναι. να τονίσω, ότι μέσα στην Θεία Κωμωδία παρελάβουν και σύγχρονα πρόσωπα του Δάντη. Τι έκανε ο Δάντης? Συνήθως έβαζε στην κόλαση τους προγόνους των αντιπάλων του. Τους ίδιους τους αντιπάλους δεν μπορούσε να τους βάλει γιατί ζούσανε. Λοιπόν, οπότε δήθεν έβαζε ότι συναντούσε στον άλλο κόσμο, στο ταξίδι το οποίο έκανε, προγόνους των αντιπάλων του. Αυτό το ταξίδι διήρκεσε, υποτίθεται, μια εβδομάδα, από τις 7 μέχρι τις 14 Απριλίου του 1300, δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη του 1300 μέχρι την Πέμπτη του Πάσχα, δηλαδή μεθαύριο, καλή ώρα. Μέσα σε αυτές τις 7 μέρες ο Δάντης υποτίθεται ότι περιηγήθηκε σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Τώρα... Μάλιστα. Θα κλείσω με το εξής μόνο να πω. Γιατί θεωρείται κλασικός, γιατί θεωρείται μέγιστος ποιητής. Από τους μεν συγχρόνους του, του 14ου και του 15ου αιώνα, θεωρείται ο μέγιστος γιατί, διότι υποτίθεται ότι αυτοί τον πίστευαν. Εκείνη την εποχή μπορούσαν να πιστέψουν ότι κάποιος πήγε στον άλλο κόσμο. Θυμηθείτε τον Όμηρο, θυμηθείτε τον Βυργίλιο που έβαλαν αντίστοιχα τον Οδυσσέα και τον Ενία ότι κατέβηκαν στον άλλο κόσμο. Έτσι, μα το, πίστευε, και... το πίστευαν και οι κοινωνίες τότε. Δεν Μπράβο, ήταν... το πίστευαν ότι όντως έγινε το ταξίδι. Οπότε λένε κοίταξε ο Θεός του το επέτρεψε, οπότε είναι μέγιστος ποιητής. Από εκεί και πέρα... και κυρίως μετά τον διαφωτισμό, ρομαντισμό και στην εποχή μας. Κανείς δεν υπάρχει βέβαια που να διαβάζει τη Θεία Κωμωδία και να πιστεύει ότι έγινε αυτό το ταξίδι. Όμως τώρα τον θαυμάζουμε για έναν άλλο λόγο. Διότι όλα αυτά τα φαντάστηκε, όλα αυτά είναι αποκοίηματα της φαντασίας του. Όχι αποκοίηματα φαντασίας που δημιούργησαν, σχολές στη συνέχεια βεβαίως. Στα δεκάδες, στα εκατοντάδες επόμενα χρόνια, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Ζώρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά στο πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να δώσουμε μόνο το στίγμα. Τα περισσότερα θα τα βρείτε στο βιβλίο του κυρίου Ζώρα, έτσι, στα ίχνη του Δάντη. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξαναλέω, ο κύριος Ζώρας είναι από τους πιο καλλιεργημένους καθηγητές που έχουμε στα πανεπιστήμια της χώρας. Τιμά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας τίμησε και εμάς με αυτή τη μικρή κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και είδαμε και στο Πατρινόραμα πόσο ολοκληρωμένα παρουσιάζει ο κύριος Ζώρας και πόσο έχει εμβαθύνει στα θέματα αυτά της φιλοσοφίας. Αφήνουμε τη φιλοσοφία για να πάμε σε λίγο στον αθλητισμό. Αθλητικά νέα. Για να καταφέρεις θαύματα στην πολιτική, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, πρέπει να έχεις όραμα. Πατρινόραμα, το ιστορικό περιοδικό από την Πάτρα που πλέον διαβάζει όλη η Ελλάδα. Κάθε δεύτερο μήνα με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
Αθλητικά Νέα, Χριστίνα Βάγκαλ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εκδικάστηκε η έφεση του Μακεδονικού. Μεγάλο νέο, μεγάλη. Εκδικάστηκε, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε. Εκδικάστηκε λοιπόν. Αλλά μπορεί να έχουμε αφού εκδικάστηκε. Θα δούμε. Εκδικάστηκε λοιπόν σήμερα από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η έφεση του Μακεδονικού κατά της πρωτόδικης απόφασης που απέρριψε την αρχική ένσταση για τον αγώνα του στη Λευκύμη. Αν βγει άμεσα η απόφαση, θα έχουμε έναρξη των παρά στις 8.05. Αν όμως καθυστερήσει η έκδοση της απόφασης, που είναι και το πιο πιθανό, τότε η πιθανότερη ημερομηνία για τη σέντρα είναι πλέον η Κυριακή 15 Μαΐου, Γιώργο. Μάλιστα, να ελπίσουμε να γίνουν γρήγορα τα μπαράζ. Ξαναλέμε ότι η Παναχαϊκή και όλες οι ομάδες που πρόκειται να αγωνιστούν για τα μπαράζ ανόδουλα και για τα μπαράζ παραμονής στις κατηγορίες, εδώ έχουμε την καθυστέρηση, στα μπαράζ ανόδου έχουμε τη μεγάλη καθυστέρηση. Χάνουν πατήματα αυτό το διάστημα. Και όχι μόνο χάνουν πατήματα, Γιώργο, υπάρχει κίνδυνος και χτυπάω ξύλο γι' αυτό, για τραυματισμούς, για χίλια δύο πράγματα. Και για την Παναχαϊκή είναι πολύ κρίσιμο να ξεκινήσουν οι αγώνες. Τώρα, μια στιγμή για Παναχαϊκή. Θυμάμαι όταν ο Ποστέκογλου ήταν προπονητής στην ομάδα, κάποιοι προπονητές της Κερκίδας λέγανε ποιος Ποστέκογλου τώρα. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα ο Ποστέκογλου που ήταν κάποτε στην Παναχαϊκή. Ο Άγγελος λοιπόν Ποστέκογλου που έχει περάσει από τον πάγκο της Παναχαϊκής και τώρα είναι τεχνικός της Celtic. Αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Σκωτία, καθώς η ομάδα του είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, συγχαρητήρια. Τα ευχόμαστε τα καλύτερα. Και είναι πολύ σημαντικό. Άνθρωποι που έχουν περάσει από την Ελλάδα και είναι Έλληνες προπονητές. Και από την Παναχαϊκή φυσικά και από την. Να έχουν τέτοιες μεγάλες επιτυχίες και τέτοια μεγάλη καταξίωση. Πάμε στον Προμηθέα και στον μπάσκετ. Στον Προμηθέα λοιπόν, ο Δημήτρης Αγραβάνης που ήταν τραυματίας είναι πολύ πιθανό να τεθεί στη διάθεση του Μάκη Γιατρά για το κρίσιμο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ενώ οι Ρέι και Γκίκας έχουν ελπίδες ότι θα είναι στην αποστολή για τη Λάρισα στην τελευταία υποχρέωση της κανονικής περίοδου. Στόχος του Μάκη Γιατρά είναι να προλάβουν και οι τρεις να μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς πριν το ξεκίνημα των play-off. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, Γιώργο. Να ελπίσουμε να μην πάει ο Προμηθέας και σε άλλη, γιατί έχει 6 ήττες συνεχόμενες. Νομίζω ότι το μόνο αποτέλεσμα που υπάρχει το Σάββατο είναι μόνο η νίκη. Και λοιπόν, ο Ηρακλής παλεύει για την παραμονή του. Δεν πάει καλά. Παλεύει και για την παραμονή του και αυτός. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον ΟΠ. Εκεί έχουμε ξαναπεί ότι οι άνθρωποι της ομάδας κάνουν πολύ καλή δουλειά σε όλα τα τμήματα. Έτσι ακριβώς, πάντα πρωτιέσαι ο ΝΟΠ και όπως ανακοίνωσε η Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη το τρίμερο 8 με 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί η τελική φάση του εφηβικού πρωταθλήματος υδατοσφαίρης της ΚΑΠΑ17 και να θυμίσουμε ότι στη δεκάδα έχει προκριθεί και ο ΝΟΠ. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, Γιώργο, γιατί ο ΝΟΠ πραγματικά αξίζει. Αξίζει γιατί είναι μια ομάδα ιστορική και έχει βγάλει πολύ μεγάλους αθλητές. Έχει θέσει τις βάσεις επιστροφής στη θέση που ιστορικά του αρμόζει ο ΝΟΠ. Πήγε έτσι πολύ καλά φέτος και νομίζω ότι και την επόμενη χρονιά με τη δουλειά που κάνουν και οι άνθρωποι θα πάει καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός στην περιοχή μας με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο νότιο Ιόνιο, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία, καλός καιρός με ηλιοφάνεια, αραιές νεφώς κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία από 8 έως 21 βαθμούς. Οι άνεμοι γενικά βορειοδυτικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανοιχτά τα 5 μποφόρ. Στην Αρκαδία, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι, ίσως και κάποιες καταιγίδες από 6 έως 20 βαθμούς. Νοτιότερα, στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, θα έχουμε γενικότερα στα ορεινά κάποιες τοπικές καταιγίδες, καλύτερος καιρός στα παιδινά από 8 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία, οι άνεμοι γενικά βόρειο-δυτικοί, το πολύ μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κινουρία και την Αργολίδα, τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι, από 10 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία, οι άνεμοι γενικά βόρειο-ανατολικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Στο Σαρονικό αρέες τοπικές νεφώσεις, καλός καιρός, από 14 έως 19 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί ασθενείς. Στην Κορινθία, κυρίως στα ορεινά, θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι. Γενικότερα καλός καιρός, από 7 έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, οι άνεμοι στον Κορινθιακό ασθενείς το πολύ μέχρι 2-3 μποφόρ. Στην Αχαΐα, γενικότερα θα έχουμε καλό καιρό με λίγες τοπικές αραιές νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα έχουμε κάποιες καταιγίδες κυρίως μεσημβρινές ώρες, από 6 έως 20 με 22 βαθμούς κυρίως στα παράλια της Θερέας, οι άνεμοι γενικά βόρειο-δυτικοί ασθενείς τόσο στον Κορινθιακό όσο και στον Πατραϊκό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτή σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.